Το θέμα της αγοράς οικοπαίδου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και 11 χρόνια δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για αγορά οικοπαίδου, παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το 3ο Δημοτικό Σχολείο. Το θέμα της στέγασης του 3ου Δημοτικού Σχολείου και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η απόφαση του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη. Τι αποφασίσαμε στη χθεσινή μας συνεδρίαση? Αφού ακολουθήσαμε μια διαδικασία που κράτησε κάποιους μήνες, επίπονη όμως αλλά με πλήρη επιμονή στη διαφάνεια, συγκροτήθηκε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επισκέφθηκε όλους τους πιθανούς χώρους για να στεγαστεί στο μέλλον το 3ο Δημοτικό. Πριν από αυτό μάλιστα είχε προηγηθεί πρόσκληση δημόσια προς όλους τους πολίτες ποιος ήθελε, είχε οικόπεδο που μπορούσε να το αγοράσει ο Δήμος για να γίνει το σχολείο. Επιλέχθηκαν όλοι οι χώροι, αυτοί που μας προτάθηκαν από τους ιδιώτες, αυτοί που προτείνονται από το σχέδιο πόλης. Επισκέφθηκε η Διαπαραταξιακή όλους αυτούς τους χώρους. Κατέληξε σε κάποιους που θεωρούσε κατάλληλους για οικόπεδο στο 3ο Δημοτικό. Αυτούς τους χώρους τους επισκέφθηκε ορκωτός εκτιμητής του, ανατέθηκε η εργασία από το Δήμο και μας έβγαλε και κόστος. Πώς είναι το κόστος το οποίο μπορεί να φτάσει η αγορά? Ακολούθως τους χώρους τους επισκέφθηκε η Επιτροπή Καταλληλότητας, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωπος του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας, της Διεύθυνσης Υγιεινής, και κατέληξε ότι από τους χώρους που είχε προκρίνει η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, ένας, το οικόπεδο στην Ξινοροδιά, είναι σήμερα ο μοναδικός που έχει πληρεί τα κριτήρια καταλληλότητας για να οικοδομηθεί σχολείο το 3ο Δημοτικό. Να πω ότι το πλεονέκτημα αυτού του χώρου είναι αρκετά, είναι ένα σοβαρό, είναι ότι είναι στην περιοχή όπου παίρνει μαθητές το 3ο Δημοτικό, αλλά είναι όμως αρκετά μεγάλο. Είναι ένα οικόπεδο 10 στρεμμάτων. Η αγοραία του αξία εκτιμήθηκε από τον ορκωτό εκτιμητή περίπου στις 200.000 ευρώ. 10 στρέμματα, για να έχουμε μια εκτίμηση, ο ελάχιστος χώρος για να χτιστεί ένα δημοτικό σχολείο είναι 4 στρέμματα. Ο κύριος Καρακώστας, μιλώντας στην κάμερα του Λεπάντο, αναφέρει ότι όταν ο Δήμος προχωρήσει στην κατασκευή σχολείου στο συγκεκριμένο οικόπεδο, τότε το κτίριο που βρίσκεται τώρα το 3ο Δημοτικό Σχολείο θα μεταφερθεί κάποιον υπηαγωγείο. Το υπάρχουν κτίριο του 3ου Δημοτικού να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, όπως είπε και ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, να χρησιμοποιηθεί είτε να στεγάσει ένα-δύο νηπιαγωγεία που τα κρύβουμε στα ισόγεια ή στις πιλωτές των πολυκατοικιών, ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Και γιατί όχι, και στο ίδιο το οικόπεδο του 3ου Δημοτικού θα μπορούσε να χτιστούν και άλλες υποδομές εκπαίδευσης.